Μονομαχία του Δημούτσου με τον Ανάκογλου. Όταν η μπάλα έπεσε, την άνοιξε ο Μάνταλος στον Πλατέλα. Εκείνος μια πάσα στο χώρο για τον Πέτρο Μάνταλο. Πάει για σούτ, δοκάρι. Πτώση του Πλατέλα. Προφανώς το συζητάνε στην ενδοεπικοινωνία διαιτητής και βοηθός. Αποφασίζουν να κυλήσει το παιχνίδι. Μια εθνιδιαστική επιλογή του Πέτρου Μάνταλου, όταν οι περισσότεροι περίμεναν να γυρίσει την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτός εκτόξευσε ένα πύραυλο, αλλά σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Ατρόμητου. Στο πρώτο κιόλας λεπτό του δεύτερου μέρους τώρα, ο Ανάκογλου, κόψιμο αρκετά ρυψοκίνδυνο του Ουμπίδας. Αραβίδης. Σέντρα του Πεταβράκη. Έκοψε ο Κοντοές. Πρώτο Πλατέλα. Ραβίδης. Κόψιμο από τον Κατσουράνη. Δημούτσος. Ανεβάζει τον Κοντοέ. Εντουάρντο Μπρίτο. Ο Δημούτσος σήκωσε την μπάλα. Πόσο όμως θα μπορούσε να την κατεβάσει ο Ναπολεόνι. Out. Άλλη μια φορά η βολίδα. Ο Πέτρου Μάνταλου κόντεψε να σπάσει. Ο δοκάρι της εστίας του Γαρμπουνόφ. Έριξε μια ματιά αριστερά του, μάλλον δεν εμπνεύστηκε από τις υπόλοιπες επιλογές, αποφάσισε να τελειώσει μόνος τη φάση, έφτασε κοντά. Τζανετόπουλος αποφεύγει τον Ναπολεόνι. Πάσα του Αραβίδη. Πεταβράκης δίχως κοντρόλ. Πλατέλας με τον Κοντοέ. Το μπλοκ από τον Γιάννη Κοντοέ. Και εν συνεχεία φάουλ υπέρ του Ατρόμητου. Ηρεμεί την κατάσταση ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Πάμε στον Πάνο Μάλαμα. Σωστά, θα περάσει εκτός παιχνιδιού ο Χρήστος Αραβίδης και είναι αναγκαστική αλλαγή γιατί έχει πρόβλημα στο νόμο, μάλλον σε κάποια φάση από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσει και θα περάσει τη θέση του ο Μάρκος Ντούμης. Η ΑΕΚ έχει παιχνίδι ξανά εδώ την Κυριακή με την Καλλιθέα. Την ώρα που ο Ατρόμητος θα ανεβαίνει στην Κομωτινή, εκεί που αυτή την ώρα παίζεται η δεύτερη θέση του γκρουπ. Στο μεταξύ και πάλι μπροστά με τον Μάνταλο. Βγαίνει ο Πλατέλας για να φέρει τον εαυτό του σε θέση για σουτ. Είναι κόρνερ. Πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος. Πέτρος Μάνταλος στο κόρνερ. Θέλει να γυρίσει μια κεφαλιά ο Κολοβέτσιος. Δεν τον άφησε ο Λαζαρίδης. Νάστος παίζει με τον τραυματοφυλακά του. Κατέβασμα πολύ καλό του Πεταβράκη και πέρασμα πολύ καλό από τον εξαιρετικό Σταύρο Πεταβράκη. Αραβίδης, Μπρέσεβιτς, εγκλωβίστηκε. Έρχεται ο Πλατέλας,
Η ΑΕΚ ανανεώνει άλλη μία επίθεσή της. Σέντρα από τον Ρόβα, γυρίζει ο Μπρέσεβιτς. Πήγε να σουτάρει φυσικά και όχι να κάνει πάσα. Αλλά αν έτσι βγήκε για τον Χρήστο Αραβίδη. Ολιορκή η ΑΕΚ, βγάζει ο Κοντοές. Ανάκογλου, Τζανετόπουλος, Μάνταλος. Αυτή τη φορά φάνηκε ότι θα το κάνει. Αλλά δεν ήταν τόσο καλό όσο το σουτ νωρίτερα στο δοκάρι. Παρά τον break των 15 λεπτών η ΑΕΚ συνεχίζει όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, σαν να μην μεσολάβησε αυτή η χαλάρωση. Ρόβας, Πλατέλας, την μπάλα για τον Ατρόμητο, Κοντοές. Πλατέλας πάει να πιέσει τον Λαζαρίδη και τον Γαρμπουνόφ. Άλλη μια φορά παίζει σωστά τη θέση του σέντερ φόρο Μπρέσεβιτς. Και τώρα ο Μάνταλος κατεβάζει την μπάλα, θέλει να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο. Διαμαρτυρίες, αλλά σε πραγματικό τουλάχιστον χρόνο δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι. Εμείς τα έχουμε και το αβαντάζ μιας δεύτερης ματιάς σε λίγο. Στο μεταξύ ΑΕΚ συνεχίζει με Τζανετόπουλο και Ρόβα. Πάνω στον Αγκουαζή. Λοβέτσιος, Αραβίδης, offside, ο Μπρέσεβιτς. Ο Σιδηρόπουλος πηγαίνει προς την τελική γραμμή για να δείξει στους αναπληρωματικούς της ΑΕΚ να απομακρυνθούν λίγο στην προθερμανσή τους. Όχι, τίποτα αντικανονικό. Κλείνει ο Ρόβας, δεν αφήνει τον Εντουάρντο Μπρίτο να γυρίσει. Λαμπρόπουλος, δίχως πίεση από αντίπαλο, Κοντοές. Κακό κατέβαλα ο Ρόβας. Πλατέλας, προλαβαίνει ο Λαζαρίδης. Κολοβέτσιος, Αγκουαζή. Δημούτσος διορθώνει ο ίδιος με ένα γύρισμα πίσω το αρχικό σφάλμα του. Αγκουαζή είδε την δυσκολία του Λαζαρίδη, πήγε κοντά να πάρει την μπάλα. Αραβίδης για υποψήφιος προς αποχώρηση λόγω τραυματισμού. Εγώ μια χαρά τον βλέπω τον Χρήστο Αραβίδη. Στο μεταξύ ΑΕΚ βγαίνει με τον Πλατέλα. Απόκρουση του Γαρμπουνόφ. Ακροβατική, θεαματική. Την ώρα που υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ ο οποίος ξαπλώνει στο χορτάρι τον Σιδηρόπουλο, είναι ο Χρήστος Αραβίδης. Εδώ η απόκρουση του Γαρμπουνόφ, πηγαίνει ο Αραβίδης, χάνει την ισορροπία του και κάνει και τον Σιδηρόπουλο να χάσει την δική του. Ένα πρώτο δεκάλεπτο με την ΑΕΚ να έχει το δοκάρι του Μάντελ, τώρα το τέτα-τέτ του Πλατέλα. Και όλα αυτά ενώ προηγείται 2-0. Ναπολεόνι, Αγκουαζή, Δημούτσος, κοιτάζει πίσω, Λαζαρίδης. Εντουάρντο Μπρίτο, δεν πήγε μακριά, ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Κρατάει την μπάλα μέσα ο Ρόβας, αλλά το πλάγιο εν συνεχεία είναι του Ατρόμητου από την σπόντα. Κόψιμο του Λαμπρόπουλου στον Ναπολεόνι. Εντουάρντο Μπρίτο μέσα από την πολυκοσμία κερδίζει το κόρνερ. Δεν ήταν και λίγο στις συνθήκες της φάσης.
Το σημειάκι ο Χαβιέρ Ομπίδες. Σημαδεύει δεύτερο δοκάρι. Έκοψε ο Αραβίδης. Ναπολεόνι χάνει την μπάλα. Τώρα Αγκουαζή. Θα εναχωθεί ο Λαζαρίδης. Ανάμεσα σε Λαμπρόπουλο και Κολοβέτσιο. Σκαστό σου το Ανέστης κάνει ουσιαστικά την πρώτη απόκρουσή του στο παιχνίδι σε προσπάθεια του Βαγγέλη Νάστου. Σέντρα από τον Ομπίδες. Γυριστό από τον αρχηγό του Ατρόμητου και η απόκριση του Ανέστη. Πάμε στο Γιάννη Μαρέου Παπαδόπουλο. Δεύτερη αλλαγή για τον Ρικάρντο Σαπίντο. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μπρίτο και στην θέση του ο Θανάσης Παπάζογλου. Ουσιαστικά θα είναι πλέον 4-3-2 το σύστημα. Πολύ σωστά. Δεν έχει κάτι να χάσει ο Ατρόμητος. Και είναι ένα όπλο να φέρεις από τον πάγκο τον Θανάση Παπάζογλου. Και όχι μόνο επειδή είναι ο συγκεκριμένος όγκος, αλλά επειδή έχει πολλά άλλα προσόντα για να παίξει αυτήν την θέση. Πάμε και στο Πανομάλαμα. Και πάνω στην διαπίστωση που έκανες και εσύ νωρίτερα για τον Χρήστο Αραβίδη, την ίδια διαπίστωση έκανε και ο Τραϊανός Δέλας Αλέξη. Και γι' αυτό από εκεί που είχε καλέσει στον πάγκο τον Μάρκο Ντούν, τον έστειλε ξανά να κάνει προθέρμανση, αφού είδε ότι ο Χρήστος Αραβίδης συνεχίζει κανονικά. Νάστος. Σημαδεύουν συνεχώς τον Ναπολεόνι, μήπως και μπορεί να τρυπώσει ανάμεσα στους αμυντικούς. Στο κάτω μέρος της οθόνης σας με το 11 είδατε φευγαλέα τον Θανάση Παπάζογλου. Λάθος υποπίεση του Αγουαζή, πίεση του Μάνταλο. Ανεβαίνει ο Τζανετόπουλος. Πάσα για τον Πέτρο Μάνταλο. Χαμηλά Τζανετόπουλος, 3-0. Αυτό είναι το όφελος, το βραβείο, όταν πιέζεις, όταν κλέβεις μπάλες, βγαίνεις μπροστά, δεν χρειάζονται περισσότερες από δύο εναλλαγές για να βγεις σε θέση για γκολ τη στιγμή για αυτό το 20χρονο παιδί, τον Άνταμ Τζανετόπουλο. Ένα γκολ που το χάρηκε πολύ φυσιολογικά και ο Τραϊανός Δέλας, όπως είναι φυσιολογικό, να χαίρεται γενικότερα αυτή την αγωνιστική υγεία, τη θετική ενέργεια που βγάζει η ομάδα του από την αρχή του αγώνα και συνεχίζει και ανταμείβεται με αυτό το 3-0. Ο Ιπάσα, Τζανετόπουλος, πολύ ωραίο σέρβις από τον Μάνταλο. Μάνταλος που είναι πίσω και από τα 3 γκολ της ΑΕΚ. Πάσα στον Αραβίδη στο πρώτο. Το φάουλ για την κεφαλιά του Λαμπρόπουλου στο δεύτερο. Το γκολ του Τζανετόπουλου. Τώρα ο Γιάννης Μάρης Παπαδόπουλος στο μεταξύ βλέπει ότι ο Ρικάρντο Σαπίντο το πήρε αλλιώς. Τράβηξε πίσω τον Θανάση Παπάζογλου και φωνάζει τώρα το Φώτη Γεωργίου για να αλλάξει και να ετοιμαστεί να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Πλατέλας. Κόψιμο του Δημούτσου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση. Ακόμα και ένας αδαής που παρακολουθεί μπορεί να καταλάβει πόσο το θέλουν, που λέμε, παίκτες της ΑΕΚ. Μια διαφυγή από αυτήν την ρουτίνα της Football League, το να παίζουν με τα μεγάλα παιδιά του ποδοσφαίρου. Φάουλ υπέρ του Ανάκογλου από τον Ομπίδες. Πεταβράκης.
Πρώτος στην μπάλα ο Κατουράνης. Αγκουαζή. Ο Ρόβας βγήκε πιο δυναμικά μπροστά στον Εντουάρντο Μπρίτο. Τώρα Λαζαρίδης πάνω στον Τζανετόπουλο. Ανάκογλου, Αραβίδης, δοκιμάζει και αυτό στην τύχη του. Αποκρούει ο Γαρμπουνόφ, πάμε στο Γιάννη Μαρεγουαδόπουλο. Ο Μπρίτο και πάλι είναι αυτός ο οποίος θα βγει στην θέση του Γεωργίου όμως. Αντί για τα 195 εκατοστά του Θανάση Παπάζογλου, ο Ρικάρντο Σαπίντο αποφασίζει να φέρει στον αγώνα τα ούτε καν 170 του Φώτη Γεωργίου. Ένα άνοιγμα για τον Ρόβα. Το μαζεύει ο Γαρμπουνόφ. Κόβει ο Ανάκογλου τον Εντουάρντο Μπρίτο. Τελευταία ενέργεια του Βραζιλιάνου που θα αφήσει τη θέση του στον Φώτη Γεωργίου. Μένει στη θέση που έπαιζε ο Εντουάρντο Μπρίτο, αριστερά στη μεσαία γραμμή. Στην Κομωτινή ο Πανθρακικός το έκανε 2-0 με τον Ηρακλή Ψαχνών. Πρακτικά ήταν η τελευταία ελπίδα του Ατρόμητου, μήπως και δεν νικούσε ο Πανθρακικός. Από ό,τι φαίνεται, αν και είμαστε ακόμη μισή ώρα και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί το ποδόσφαιρο πολλές φορές μπορεί να μας εκθέσει. Οι πιθανότητες πάντως αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα που έπαιξε δύο συνεχόμενους τελικούς κυπέλου εδώ, και το 11 εναντίον της ΑΕΚ και το 12 εναντίον του Ολυμπιακού, θα φύγει τώρα από την αφετινή διοργάνωση προτού σχηματιστεί καν το κυρίως ταμπλό των 16. Στον Πλατέλα. Ο Ανάκογλου αφήνει στον Πλατέλα. Εκείνος παίζει με τον Τζανετόπουλο. Πάμε στον Πανομάλαμα. Αλέξη τώρα ετοιμάζει τον Μάρκο Ντούνι ο τρένος για να περάσει στο γήπεδο. Ακόμη δεν έχει δοθεί εντολή για το οποίο θα αποχωρήσει. Ενδεχομένως να είναι ο Χρήστος Αραβίδης αυτός. Φάουλ υπέρ του Αγκουαζή από τον Ανάκογλου. Ο εφτάψυχος Χρήστος Αραβίδης γυρίζει τώρα την μπάλα πίσω, αλλά φαίνεται πως είναι μια από τις τελευταίες συμμετοχές του στο παιχνίδι. Αυτός θα αντικατασταθεί μόλις ετοιμαστεί ο Ντούνης. Φάουλ του Ναπολεόνι. Δεν φαίνεται ο Ρόβας να δέχεται τη χείρα φιλίας του Στέφανο Ναπολεόνης. Πέφτει με την κάρτα ο Σιδηρόπουλος για να ξεμπλέξει την κατάσταση. Μια κάρτα εις βάρος του Ιταλού σεντερφόρ του Ατρομήτου. Και στο Ρόβα επίσης. Εδώ είναι πραγματικά βάζει τρικλοποδιά ο
Ναπολεόνι, είναι φάουλ, είναι κίτρινη κάρτα. Τα υπόλοιπα ήταν περιτά. Ο Ραμπίδης θα πάρει το δίκαιο μερίδιό του στο χειροκρότημα, αφήνοντας κάτι περισσότερο από μισό ημίχρονο για χρόνο συμμετοχής στον Μάρκο Ντούνι. Καλή μέρα στη δουλειά σήμερα για τον Χρήστο Ραμπίδη. Το γκολ του στο 5ο λεπτό. Ανάκογλου για τον Αμάνταλο. Σε καλύτερη θέση ο Λαζαρίδης. Ρόβας. Θα έχει και συνέχεια η Βεντέτα με τον Ναπολεόνι. Προς το παρόν απομακρύνθηκαν. Τεσάκι δεν θέλουν να βγουν από την πίεση με μεγάλη παλιά από πίσω μπρος. Θέλουν να βγουν σωστά. Τζανετόπουλος, Ρόβας. Αν και το σωστό και το λάθος στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σχετικό. Ο Μάνταλος για τον Ντούνι. Μια κάθετη για τον Μπρέσεβιτς που την σταμάτησε ο Κατσουράνης. Στην απομόνωσή του ο Ναπολεόνι ψάχνει ένα παίκτη στήριξης. Ο πιο κοντινός είναι ο Γεωργίου. Με αυτόν θα παίξει. Ο Φώτης Γεωργίου κάνει έναν ελιγμό. Βγάζει για ένα σούτ του Δημούτσου. Καλό, αξιοπρόσεκτο. Out στο 69. Πάνω σμάλα μας. Και μια διαπίστωση από τον Τραϊανό Δέλα. Αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο θέμα που μας έκαναν, ανέφερε γυρνώντας προς τον Βασίλη Μπορμπό και θέλοντας να αναδείξει έτσι το πόσο καλά αγωνίζεται στο σημερινό μάτς η ομάδα του και σε διπαραγωγικό αλλά και σε ανασταλτικό επίπεδο. Του διέφυγε εκείνη η απόκρουση του Ανέστη σε ένα σκαστό γυριστό του Νάστου. Αλλά επί της ουσίας έχει δίκιο. Σήμερα είναι ένα μοντελάκι σαν τον προπονητή της. Δεν θα πρέπει να πω ότι ο Τραϊανός είναι εξαιρετικός και εμφανισιακά σήμερα. Νάστος. Χαμηλά Ναπολεόνι. Βγαίνει έξω από την περιοχή για να βρει χώρο. Το σουτ πάνω στο Λαμπρόπουλο. Μάνταλος. Υπέροχη κάθετη εφόρμηση. Χάνει όμως την συνεχεία στο βηματισμό επάνω την ιστορροπία του. Ντούνις. Να σουτ δίχως πιθανότητες. Ο Τρόμητος δεν φαίνεται να πιστεύει σε κάτι.
περισσότερο βγάζει στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε εμείς, μια διάθεση να περιορίσει τη ζημιά, να μην ξεφύγει τελείως. Πάμε στον Παναμαλάμα. Είστε για το ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ, ο Γιάκομπ Γιόχανσον, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Άνταμ Τζανετόπουλου. Μια κατάλληλη συγκυρία. Ένα 20 λεπτό με το μάτς στο 3-0. Για το ντεμπούτο του 25χρονου Σουηδού χαφ που έφερε η ΑΕΚ από το Γκιότεμπορι. Μάνταλος. Κόβει ο Λαζαρίδης. Μια φαρμακερή κάθετη. Και εν συνεχεία ο Ατρόμητος κερδίζει φάουλ με τον Γεωργίου. Καθίστε κύριε, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Φάλα από τον Ουμπίδες, φώναξε, είναι προφανές ο Ανέστης, γι' αυτό και έσκυψε ο Κολοβέτσιος. Ντούνης. Ακόψιμο του Νάστου. Πλατέλας, Ανάκογλου, Πεταβράκης, Ντούνης, Μπρέσεβιτς, καλή μεταφορά του παιχνιδιού, κατέβασμα του Πλατέλα. Βλέπει κανείς την άνεση στις κινήσεις των παιχτών της ΑΕΚ, το πόσο εύκολα κάνουν τα πράγματα. Ένα διώξιμο του Δημούτσου στο πουθενά. Τον Μάνταλο τώρα έξω. Το 9. Ο Ιβαν Μπρέσεβιτς θα κάνει χώρο για το ντεμπούτο του Γιάκομπ Γιόχανσον. Κουπλώνει η ΑΕΚ σε ένα μάτς που το περιγράφαμε πριν αρχίσει ως το πιο υψηλού επίπεδου τεστ ανταγωνιστικό που έχει δώσει στην εφετινή περίοδο. Επιφυλάσσει ο Τραγιανός Δέλλας στην ομάδα του την πολυτέλεια να παίξει και ένα 20 λεπτό με ψευτοεννιάρη τον Πέτρο Μάνταλο. Η αρχική σκέψη ήταν να αποσύρει τον Τζανετόπουλο, αλλά τον αφήνει μέσα. Πεταβράκης, αφού καθάρισε τη φάση, κλείστηκε εν συνεχεία στη γωνία. Κοντοές, Δημούτσος, Ναπολεόνι, Γεωργίου, στραφογύρισαν αρκετά, δεν βρήκαν
Από κάπου να περάσουν. Δοκιμάζουν τώρα με τον Ουμπίδες. Ξανά ο ακίνητος Ναπολεόνι. Ουμπίδες στρώνει στον Νάστο. Αυτός παίζει με τον Ναπολεόνι. Περνάει μπροστά στον Λαμπρόπουλο. Γυρίζει έξω. Είναι ευκαιρία για τον Κοντοέ. Αλλά έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Στην προσπάθεια του να αποφύγει το τάκλ που έσπευσε να του βάλει ο Βασίλης Ρόβας. Εδώ βγήκε και καλά πάντως. Ως το τελείωμα της φάσης ο Ατρόμητος. Πηγαίνει ο Κοντοές. Φοβάται μάλλον μη σουτάρει επάνω στον Ρόβα. Αλλά δίνει μεγάλο ύψος στην μπαλάκια στοχή. Λαζαρίδης και Κοντοές. Πίεση του Πλατέλα, φάουλ. Πληροφόρηση του Γιάννη Μαρίου Παπαδόπουλου είναι ότι ο Ηρακλής Ψαχνών σκόραρε στην Κομωτινή. Είναι 2-1. Αυτό αφήνει ένα παραθυράκι ακόμη ανοιχτό για τον Ατρόμητο. Παραλαμβάνω, αν δεν νικήσει ο Πανθρακικός, ο Ατρόμητος προκρίνεται ως δεύτερος. Και μένει έξω η ομάδα της Κομωτινής. Φάουλ υπέρ του Πλατέλα από τον Λαζαρίδη. Πάνος Μάλαμας. Έχει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Έλντερ Μπαρμπόζα. Θα πάρει πιθανότατα τη θέση του Άνταμ Τζανετόπουλου, τον οποίο ρώτησε ο Τραϊανός Δήλας πώς αισθάνεται και του έκανε νόημα με τα χέρια έτσι και έτσι. Οπότε, μάλλον κάποιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζει ο νεαρός Άσος. Ή απλώς να έχει κουραστεί. Σε λίγο θα κλείσει τις αλλαγές του και ο Σαπίντο, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει να δούμε τι θα γίνει από την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Κεφαλιά από τον Ιόχανσον στο γκέλ της μπάλας πάνω από την εστία του Γαρμπουνόφ. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος. Τρίτη και τελευταία αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Κυβρακίδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γιάννη Κοντοέ. Ο Νάστος θα έρθει αριστερά και ο Κυβρακίδης θα πάει στη φυσική του θέση δεξιά. Αυτός είναι. Ο βραχής όμως Κυριάκος Κυβρακίδης. 23 ετών. Στη θέση του Κοντοέ. Και ο Άνταμ Τζανετόπουλος που αφήνει τη θέση του στον Έλντερ Μπαρμπόσα. Μια ξέχαστη μέρα για τον 20χρονο χαφ, σέντερ μπακ που έπαιξε χαφ. Το γκολ του. Σέντρα του Μάνταλου, κεφαλιά, δεν πήρε η μπάλα κατεύθυνση προς την εστία. Στην προσπάθεια του Πλατέλα, Κατσουράνης ήταν κοντά. Η μπάλα έχει βγει, είναι συνεχεία. Ανάκογλου πήγε κοντά στον Πλατέλα τώρα που δεν βγει και φεύγει. Πηγαίνει ο Έλντερ Μπαρμπόζα. Γεωργίου τρέχει τον Ατρόμητο σε μια αντεπίθεση. Πάσα δεν είναι και πολύ καλή για τον Κυβρακίδη.
Ο Πεταβράκης έκοψε. Σουτ του Κυβρακίδη, σπόντα, κόρνερ. Τελευταίο δεκάλεπτο. Στο σημειάκι ο Χαβιέρ Ουμπίδας. Ο Ατρόμητος ψάχνει ένα γκολ. Δεν έφτασε καν παίκτης του στην μπάλα. Ο Σιδηρόπουλος κάλεσε τον Έλντερ Μπαρμπόζα να σηκωθεί από την soft πτώση του. Γεωργίου. Πάει εναντίον όλων, δεν έχει και πολλές άλλες επιλογές. Τώρα προσπαθεί να γυρίσει μια σέντρα. Κερδίζει το κόρνερ από τον Δημήτρη Κολοβέτσιο. Δοκίμωσαν μήπως και το κάνουν γρήγορα κοντά. Δεν έγινε και τώρα ο Χαβιέρ Ουμπίδες. Κεφαλιά του Ανάκογλου. Μάνταλος, Πλατέλας, βγάζει τη μία πάσα που ήταν βασική προϋπόθεση για να ξεδιπλωθεί η κόντρα, Ντούνης, εκεί χάλασε. Νάστος. Κατσουράνης. Τραβάει. Μερικές αποδοκιμασίες από τους φίλους της ΣΑΕΚ. Παίκτης της ΣΑΕΚ για 4 από τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Γιόχανσον, Ντούνις, Έλντερ Μπαρμπόζα, όχι, σταμάτησε πάνω στον Άστο. Offside. Πεταβράκης. Πάσα του Δημούτσου στον Ναπολεόνι. Αφήνει ο Λαμπρόπουλος. Αγκουαζή. Συνεχίζει. Ουμπίδες. Κλείνει ο Γιόχανσον. Κατσουράνης έξω, Νάστος, δεν πέρασε, από τον Πεταβράκη. Και ένα κόψιμο του Κατσουράνη πριν φύγει ο Ντούνης. Ταβράκης στον Έλντερ Μπαρμπόζα.
κόψιμο του Δημούτσου στον Πορτογάλο. Έλντερ Μπαρμπόζα στον Ντούνι. Πεταβράκης κλείνει μέσα, βρίσκει τον Μάνταλο. Τον καθυστερεί ο Αγκουάζη. Ανεβαίνει ο Ρόβας. Δεν δοκίμασε την σέντρα. Πράγματι είχε λίγες πιθανότητες. Μόνο τον Ντούνι ανάμεσα στους αμυντικούς του Ατρόμητου. Τώρα η ΑΕΚ κέρδισε το φάουλ που έκανε ο Λαζαρίδης στον Μάρκο Ντούνι. Σιδηρόπουλος φέρνει τους τρεις παίκτες που ζήτησε στο τείχος του Ατρόμητου ο Γαρμπουνόφ, ακριβώς στο όριο της περιοχής του Ατρόμητου. Πίσω από την μπάλα αναμενόμενα ο Μάνταλος, πηγαίνει σε απευθείας εκτέλεση, out. Φάουλ του Πεταβράκη. Ο Νάστος παίρνει το χρόνο του για να συνέλθει, όπως και σε άλλους συμπαίκτες του, έτσι και σε αυτόν ένα λέιζερ τον σημαδεύει, διότι η Σαχλαμάρα δεν χάνει πουθενά και ποτέ και από κανέναν. Δεν έβλεπε ο Λαζαρίδης, ο Ναγαρμπουνόφ, Έλντερ Μπαρμπόζα, Ντούνις, το διορθώνει ο Λευκορώσος τερματοφύλακας, διώχνει ο Αγκουαζή, Γιόχανσον, τώρα Πλατέλας, Έλντερ Μπαρμπόζα, κόβει ο Αγκουαζή, μπερδεύονται ο Λαζαρίδης με τον Κατσουράνη, Δημούτσος, Ουμπίδες συνεχίζει, κάνει ένα σωστό άνοιγμα για τον Ναπολεόνι. Τέλος φτάνει στο τέρμα του γηπέδου, κόψιμο του Λαμπρόπουλου. Έρχεται ο Κυβρακίδης. Δημούτσος. Κυβρακίδης, out. Στο 90, η πιο κοντινή σε γκολ στιγμή του Ατρόμητου σε ολόκληρο το μάτς. Εδώ το μαρκάρισμα του Λαμπρόπουλου στον Ναπολεόνι, μια δεύτερη ματιά στην μπάλα παίζει ο Λαμπρόπουλος και εν συνεχεία το σουτ του Κυβρακίδη κοντά στην αιστεία του Ανέστη. Thank you.
Φάουλ παίρνει ο Πλατέλας από τον Κυβρακίδη. Ο Νάστος στον Ναπολεόνι. Νάστος μπόρεσε και έφτασε στο τέλος αυτής της επιθετικής ενέργειας του Ατρόμητου. Αποκαμωμένος Έλντερ Μπαρμπόζα. Πλεονέκτημα παίζει ο Σιδηρόπουλος γενικώς. Μια αρκετά καλή διεύθυνση του αγώνα από τον διαιτή, με εξαίρεση εκείνη την απόφασή του να στείλει εκτός αγώνα με κόκκινη κάρτα τον Πίτου Γκαρσία στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Ναπολεόνι. Δεν περνά ο Ουμπίδες. Κόβει ο Γιώχανσον. Και τέλος. Πάμε κατευθείαν σε ένα break για να μην κρατάμε ανθρώπους στην παγωνιά και επιστρέφουμε για τις συνεντεύξεις.